Την ώρα που βγαίνω στους κριτές, αρχίζει και με πιάνει το παράπονο με το που βλέπω τη λήψη μου. Ωχ, τι έχεις Παναγιώτη? Γενικά έχει πέσει λίγο η ψυχολογία μου. Γιατί παιδί μου? Δεν ξέρω. Λόγω του ότι είμαστε τόσο καιρό εδώ μέσα και με έχει ρίξει λίγο αυτό. Λογικό. Κάτσε, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Θέλω να μου το εξηγήσεις. Ναι, και εγώ δεν κατάλαβα. Σου λείπει κάτι? Γενικά μου λείπουν οι δικοί μου άνθρωποι, αλλά προσπαθώ να τους αποβάλω από το μυαλό μου. Γιατί να τους αποβάλεις? Για να μην τους σκέφτομαι, γιατί στεναχωριέμαι και με ρίχνουν περισσότερο. Και αν δεν φύγω σήμερα, θα μπορέσω. Γιατί πιστεύεις ότι θα φύγει σήμερα? Δηλαδή, αυτή η στάση σου αυτή τη στιγμή είναι τόσο ητοπαθής? Είναι πολύ κακό να έχεις τέτοια ψυχολογία να πας μπροστά. Θα προσπαθήσεις τι? Όχι, θα προσπαθήσω. Θα τα αφήσω όλα πίσω και θα προχωρήσω ώστε να ξαναβρω λίγο τον εαυτό μου όπως ήταν όταν μπήκα στο παιχνίδι. Και άμα φύγει σήμερα? Αν φύγω σήμερα, θα είμαι περήφανος που έχω φτάσει μέχρι εδώ. Παναγιώτη, δεν έχεις αυτή τη διάθεση επειδή σου λείπουν οι γονείς σου. Αλλά κάτι άλλο έχει συμβεί. Έχεις χάσει το ενδιαφέρον σου για το παιχνίδι? Όχι, δεν έχω χάσει το ενδιαφέρον μου. Απλά δεν αναγνωρίζω μερικές φορές τον εαυτό μου, γιατί όταν έμπαινα στα σετ στην αρχή, κάθε φορά ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος και... Βρε αγάπη μου. Άρα τώρα τι κάνω? Τι έχει γίνει, παιδιά? Τι έχει γίνει? Τι πέφτηκε? Έλα να σου κάνει η μαμά βέκη μια γκαλιτσέρ. Από το πρωί που ξύπνησα, ήμουνα με αυτό το mood. Οπότε, με το που άρχισε να μου λένε οι κριτές το τι έπαθες, άρχιζε να μου βγαίνει το συνέστημα και δεν μπορούσα να το ελέγξω μετά. Δεν ξέρω, απλά μου έχει βγει πάρα πολύ έντονο. Ίσως επειδή όταν εκνευρίζομαι γενικά μου αρέσει να ξεσπάω. Θες να πάρεις μια ανάσα να πάμε με κάποιον άλλον? Ναι. Να ηρεμήσεις λίγο? Βασικά όχι, θέλω να κρυθώ, να δω τι θα μου πείτε και να τελειώσει. Σήμερα ο Παναγιώτης μου έδειξε μια πτυχή του την οποία δεν είχε. Ουσιαστικά καταπίεζε τα συναισθήματά του τόσο καιρό και έβγαζε μια προσποιητή συμπεριφορά προς τα έξω. Παναγιώτη, μου φαίνεται ότι είσαι ένα πολύ συναισθηματικό παιδί. Ναι, είμαι, παρόλο που δεν θέλω να το δείχνω. Το ξέρω ότι δεν θες να το δείχνεις. Κάθε φορά σου το λέω. Σταμάτα να κάνεις τον άγριο. Δεν χρειάζεται. Συνήθως τα παιδιά που είναι υπερβολικά χαρούμενα, γελάνε συνέχεια, κρύβουν τους πόνους τους. Δεν ξέρω γιατί έσπασε, γιατί λύγησε. Μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητος χαρακτήρας στην καθημερινή του ζωή, μπορεί να είναι καλό παιδί, αλλά εγώ αυτό που είδα, αυτό θα σχημάτισε στο μυαλό μου ότι είναι Αντωνόπουλος. Και είναι μια κακή προσωπικότητα. Θες να πάμε στην κριτική σου, είσαι έτοιμος και δυνατός? Πώς τα πήγε στο σετ ο Παναγιώτης, είτε εμείς δεν ήμασταν εκεί? Ποζέ. Προσπαθούσε να το κάνει, είχε παραπάνω άγχος από αυτό που χρειαζόταν για εκείνη τη στιγμή. Το έκανε όλο fake και δεν άφησε τον εαυτό του να βγάλει βόλτα τρία σκυλιά. Παναγιώτη, χαλάρωσε, κάτω λίγο φυσικά. Σαν να βγάζεις τα σκυλιά σου βόλτα. Επίσης, σε όλες τις φωτογραφίες κοιτάς κάτω. Προσπαθούσε πάντα να ποζάρει και να μπει σε ένα ρόλο, αλλά η σωστή εικόνα είναι αυτή που φαίνεσαι αληθινός. Το είχα κάπως διαφορετικό στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή, οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι μου βγήκε το πιο ποζέ. Και κοιτούσες κάτω συνέχεια, αν θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, χαίρομαι που σε αυτή τη λήψη δεν κοιτάς κάτω. Τώρα, και εγώ το βλέπω αυτό το ποζέ. Όταν πρωτοεντύξα τη φωτογραφία σου, μου αρέσει το πρόσωπό σου που είναι ευθύ και πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένο, αλλά δεν με πείθει ότι πας βόλτα. Με πείθει ότι έχεις ποζάρει με έναν τρόπο που σου πάει για να το ανεβάζεις στο Instagram. Παναγιώτη μου, η εικόνα σου θυμίζει ηνίοχο. Δεν θυμίζει κάποιον που πηγαίνει βόλτα με τα σκυλιά του. Είσαι λίγο σαν... Και πολύ στημένος. Πολύ στημένο. Πατρόκλος. Και το χέρι ακόμα είναι πολύ στημένο. Δεν νομίζω ότι είναι καλή εικόνα σου. Δεν φαίνεται φωτογραφία παπαράτσι. Φαίνεται πολύ στημένο. Δυστυχώς, Παναγιώτη, θα συμφωνήσω με τον Άγγελο και τη Βίκη. Ήταν και αυτό που σου έλεγα. Έκανε πάρα πολύ κατάλογος αυτό που έκανες. Και εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσες και να το αφήσεις να εξελιχθεί. Δηλαδή, με τίποτα δεν μπορούσες να χαλαρώσεις. Και δυστυχώς και στην εικόνα σου φαίνεται. Αυτό που λείπει από αυτή την εικόνα είναι η ενέργεια, είναι η ψυχή και το πάθος. Ναι. Αν κοίταζες με άλλο βλέμμα, θα μιλάγαμε αλλιώς. Αν κοίταζες αλλού, κάτι έκανες. Τώρα, ουσιαστικά, αντί να είσαι ο πλούσιος αυτός άντρας που βγάζει βόλτα ο ίδιος στα σκυλιά του, είσαι ο υπερκούκλος οικειρουτιάς του που πήγε και άκουσε ένα θόρυβο κάπου και πάει να ελέγξει. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, Παναγιώτη. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Γενικά, ο Παναγιώτης γράφει τέλεια, ό,τι και να κάνει. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Περιμένω πραγματικά να δω και τους υπόλοιπους, μήπως και το σώσει.